Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή, είναι 21 Οκτωβρίου του 2011. Είμαστε εδώ μαζί σήμερα, Τύπος και Υπογραμμός, στην Εγνατία Τηλεόραση. Όπως προσπαθούν με ό,τι μέσα διατίθενται, ούτως ώστε να γίνει όσο πιο άμεσα η αποκομιδή των απορριμμάτων, ακόμη και με προσωπικό ασφαλείας, είτε με επιταγμένους υπαλλήλους κτλ., είτε με επιταγμένα οχήματα, είτε με επιστρατευμένους υπαλλήλους. Γίνεται προσπάθεια πάντως. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ τηρούν ακόμη την στάση που κρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να καθαρίσουν την πόλη, τη Θεσσαλονίκη για μια μέρα, δύο και μετά να συνεχίσουν βεβαίως τις κινητοποιήσεις τους, διότι έχουν απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, όσο και αν προσπάθησαν τελικώς χθες οι αρχές στην Αθήνα να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος πέθανε από παθολογικά αίτια, αναφέρομαι στον 53χρονο οικοδόμο μέλος του ΠΑΜΕ, ο οποίος κατέληξε χθες τον Ευαγγελισμό, δεν κατάφεραν να μας πείσουν, διότι είναι σαφές ότι ο άνθρωπος είχε εισπνεύσει τα χημικά που πέταξαν τα ΜΑΤ λίγα λεπτά νωρίτερα, και αν και τους έκανε το χατήρι να μην πεθάνει στον δρόμο, στην πλατεία, γιατί προφανώς αυτό εύχονταν όλοι, τελικώς η αλήθεια διεφάνει και για μια ακόμη φορά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταδικάσουμε την αστυνομία όταν κάνει χρήση χημικών, ενώ την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο βρίσκονται και πολίτες στους οποίους δεν αφορά καμία χρήση κανενός, καμία σε τέτοιου είδους ουσίας. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς προστίθεται άλλο ένα θύμα των απεργιακών κινητοποιήσεων, των διαμαρτυριών στη χώρα μας, και όχι ένα θύμα από παθολογικά αίτια, όπως ήθελε να μας πείσει χθες η ελληνική αστυνομία και η ελληνική πολιτεία. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το θάνατο ενός ανθρώπου, ούτε να προσπαθούμε να μεταφράσουμε και να μετατρέψουμε το κρέας σε ψάρι για να το φάμε, επειδή είναι οι μέρες νηστείας. Δεν είναι μέρες νηστείας, εγώ θα θυμίσω, είναι μέρες λιτότητας. Λοιπόν, στη χθεσινή μας εκπομπή ο αγαπημένος μου φίλος ο Γιώργος ο Κούβελας αναφέρθηκε στην παρουσία ενός ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, είναι Έλληνας ομογενής των Ηνωμένων Πολιτειών, και του ζήτησα, νομίζω με απλή αφέλεια παιδική, του ζήτησα εάν μπορεί να τον καλέσει να έρθει σήμερα να είναι εδώ πέρα μαζί μας. Ο κύριος Αναστάσιος Τσίτσης ανταποκρίθηκε και σήμερα είναι εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα στην εκπομπή μας. Καλωσορίσατε, κύριε Τσίτση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάρου, και είμαι πολύ χαρούμενος να είμαι στην εκπομπή σας. Η κατάσταση στη χώρα μας μέσα από τα μάτια ενός ομογενή. Μια συζήτηση υπό κοινωνιολογικό πρίσμα με τον κύριο Τσίτση, ο οποίος έφυγε από την χώρα μας σε πολύ νεαρή ηλικία για να βρει την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρατε κανέναν εκεί όταν πήγατε? Ναι, είχα μια θεία, είχα μια μικρή υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο και έφυγα αμέσως μετά το γυμνάσιο. Mm-hmm. Ασχολείστε με τα ακίνητα, με το real estate. Ναι. Σε ποια πόλη? Στην πόλη του Σικάγου, μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, το Σικάγο, όλοι το γνωρίζετε βεβαίως. Βεβαίως το γνωρίζουμε. Καταρχήν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε και την μόνιμη συνεργασία που έχουμε με τον πρώην πρόεδρο της Παναμακεδονικής, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο, βεβαίως, ο οποίος κάθε Τετάρτη είναι μέσω τηλεφώνου μαζί μας και μαζί βγάζουμε όλες τις εξελίξεις αναφορικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Τσίτση, είσαστε ένας επιτυχημένος Έλληνας ομογενής, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες που μου έδωσε για εσάς ο κύριος Κούβελας, ο καλός σας φίλος. Πώς βλέπετε την κατάσταση στη χώρα μας? Ήρθατε μάλιστα, βρεθήκατε στην Ελλάδα μάλιστα και σε μια περίοδο μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Ορίστε. Ναι, έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά με την σύζυγό μου. Mm-hmm. Έχουμε μια μητέρα εδώ πέρα, την οποία πρέπει συνέχεια να τη βλέπουμε, και βεβαίως η Ελλάδα είναι η μάνα μας για όλους τους Έλληνες της Αμερικής. Τα πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα εν συνεχεία, με συγχωρείτε τα ελληνικά μου σε ορισμένα σημεία. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, παρακαλώ. Ελληνικά γυμνασίου. Mm-hmm. Λοιπόν, τα βλέπουμε πως έχουν γίνει τρομερά τελευταία. Αυτή θα είναι η λέξη την οποία θα χρησιμοποιούσα. Mm-hmm. Πολλοί ομογενείς βρισκόμαστε σε κλειστούς κύκλους, όχι στον κύκλο της Παπαμακεδονικής
που είναι μια μεγάλη οργάνωση, mm-hmm. αλλά σε μικρό τομέα, σε 5-10 φίλοι που πιανόμαστε σε μια συζήτηση. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα κάνουμε μια επένδυση στην Ελλάδα. Πώς το βλέπεις εσύ, εγώ? Κανένας δεν θέλει να κάνει επένδυση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν δίνει τα κίνητρα, δεν έχει δώσει ποτέ τα κίνητρα. Δεν είμαι εναντίον της κυβερνήσεως, μιλάμε μόνο από οικονομικής πλευράς. Δεν έχει δώσει κάτι το οποίο να μπορεί κάποιος να φέρει τα χρήματά του στην Ελλάδα ομογενής. Mm-hmm. Είστε πολύ ευγενείς καταρχήν, διότι εγώ είχα πολύ καιρό να δω εδώ κάποιον που δεν είναι εναντίον της κυβερνήσεως. Ευχαριστώ, αλλά δεν... Ορίστε. Κοιτάξτε, τιμάμε εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον της Αμερικής. Δεν μιλάω ως αρχηγός, μιλάω ως ένας απλούς Έλλην, ένας μικρός Έλλην που βλέπει τα πράγματα. Βλέπουμε την κυβέρνηση ως κράτος και έχουμε στο κράτος μεγάλη προσοχή εμείς οι Έλληνες και το σεβόμαστε. Σεβόμαστε το κράτος της Αμερικής, σεβόμαστε το κράτος της Ελλάδος. Το κράτος, την κυβέρνηση την οποία την έκλεξε ο λαός. Δεν συμφωνούμε με το πώς η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτό το τομέα της για να μην κάνει τις κινήσεις που περίμενε ο λαός, και ο λαός πονάει. Βλέπουμε ένα χάος, τα σκουπίδια είναι αφάνταστο χάος. Η γυναίκα μου, η οποία ήρθε μαζί με εμένα από την Αμερική και η οποία είναι Ελληνοαμερικανής, mm-hmm. τα βλέπει από άλλη σκοπιά. Ποια σκοπιά? Πάμε να φύγουμε γρήγορα, να αλλάξουμε το εισιτήριο. Γιατί πότε θα βγει η αρρώστια? Αρρώστια που θα χτυπήσει εσένα τον Έλληνα, εμένα τον Έλληνα που έρχεται από εκεί πέρα, να αρρωστήσουμε λόγω των σκουπιδιών. Mm-hmm. Και τι τραβάτε εσείς εδώ? Τραβάτε την αρρώστια της υγείας, τραβάτε την αρρώστια την οικονομική, και μια αρρώστια η οποία λέγεται, υποθέτω, πού πάει αυτή η κυβέρνηση να μας βγάλει? Η κυβέρνηση την οποία την πιστέψαμε. Αυτό μας πολύ μας προβληματίζει. Οι Έλληνες της Αμερικής βλέπουμε τώρα την κυβέρνηση ως ένα μέρος του κράτους που δεν μας οδηγεί σε δρόμο, που δεν οδηγεί την Ελλάδα στο δρόμο τον οποίο πρέπει να τον οδηγήσει, mm-hmm. για να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είναι η Ελλάδα. Και εμείς στην Αμερική έχουμε το ίδιο αδιέξοδο. Μην νομίζετε πως όλοι οι Έλληνες υποστηρίζουν τον Ομπάμα επειδή είναι φιλέλλην, κατά κάποιο τρόπο, επειδή δήλωσε ότι είναι φιλέλλην. Όχι. Έχουμε προβλήματα οικονομικά τα οποία πολλοί από εμάς λέμε τα επέφερε αυτός. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε και την κυβέρνηση της Ελλάδας. Τα οικονομικά προβλήματα όμως των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί η κυβέρνηση της Αμερικής να τα λύσει, γονατίζοντας ουσιαστικά τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, κύριε Τσίτσι, ή λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο? Για να ξέρουμε δηλαδή, άμα στη χώρα μας είμαστε μοναδικοί, έχουμε μια μοναδική κυβέρνηση, ή αν έτσι λειτουργούν όλες οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, οπότε να το έχουμε και λίγο σαν παρηγοριά, να το πω έτσι. Παρακαλώ. Υπάρχει μια ρύθμιση. Mm-hmm. Αυτή είναι ένας κανονισμός. Mm-hmm. Αυτός ο κανονισμός, ο κυβερνητικός κανονισμός, δουλεύει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι νομιμόφρον. Mm. Ο κυβερνήτης, ο Ομπάμα, οποιοδήποτε, ο Μπούς, οποιοδήποτε, πρέπει να κινηθεί μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Mm. Σε αυτά τα πλαίσια δεν νομίζουμε πως κινείται η ελληνική κυβέρνηση, οι κυβερνώντες, ας πούμε. Τους βλέπουμε εμείς τουλάχιστον, οι επιχειρηματίες, mm. που το συζητάμε διαμέσου διαδικτύου. Ξέρετε, στην Αμερική, υποθέτω ίσως και στην Ελλάδα, το διαδίκτυο είναι ένα τρομερό εργαλείο για τους επιχειρηματίες να δούνε πού θα κάνουν πώς θα δουλέψουν τις δουλειές τους. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Αμερική αυτό μας δίνει μια γραμμή και βλέπουμε τι γίνεται με τον άλλο κόσμο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα βλέπουμε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν ακολουθεί κάποιο σταθερό ρυθμό. Ένα ρυθμό ο οποίος να έχει αρχή και τέλος. Και λέμε, πού είναι αυτό το τέλος, πού θα φτάσει το τέλος? Έχουμε ξαδέλφια, έχουμε μάνες, έχουμε συγγενείς και φίλους. Και τρομάζουμε. Mm-hmm. Τι θα κάνει αυτός ο νέος? Έχουμε φίλους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, γιατροί, διότι δεν μπορούν να δούνε το λαμπάκι, λένε, στο τέλος αυτής της μεγάλης τρελαμάρας που υπάρχει τώρα.
Φοβόμαστε πάρα πολύ. Νομίζουμε πως στο τέλος αυτής της γραμμής που ακολουθεί η κυβέρνηση θα βγει μια νέα κυβέρνηση, η οποία δεν θα είναι ελληνική, μια σούπερ κυβέρνηση, η οποία θα δείχνει, θα υποδεικνύει στον ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός στην Ελλάδα, πώς να λειτουργεί. Νομίζουμε πολύ καλά πως είναι μάλλον η κυβέρνηση της Γερμανίας. Εμείς πάντως εδώ θα πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Τίτη, πολύ εξημών, συμπεριλαμβανομένου και του ομιλούντος, την έχουμε ήδη αυτή την αίσθηση, ότι υπάρχει δηλαδή μια σούπερ κυβέρνηση πάνω από αυτήν την εκλεγμένη, η οποία κάνει ό,τι θέλει. Σε πολλά θέματα, αν όχι σε όλα. Εμείς την έχουμε αυτή την αίσθηση ήδη. Εσείς ίσως ακόμη δεν το έχετε αντιληφθεί, αλλά καθημερινώς, κάθε φορά που παίρνετε άλλο ένα αντιλαϊκό μέτρο, ουσιαστικά οι υπουργοί της κυβερνήσεως, ο υπουργός οικονομικών, ο πρωθυπουργός, οι υπόλοιποι υπουργοί επικαλούνται γραμμές της Τρόικας. Δεν επικαλούνται ιδέες μέσα από το κεφάλι τους. Οπότε, πολύ εξημών, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη αυτή η σούπερ κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω από πού προέρχεται, από τη Γερμανία, προέρχεται από τη Γαλλία, από οπουδήποτε και να προέρχεται. Πράγματι αυτή την αίσθηση έχουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς εκεί, έτσι πως βλέπετε την Ελλάδα, πιστεύετε ότι έχει σωτηρία? Και αν δεν έχει σωτηρία, τι θα κάνουμε με αυτή τη χώρα? Να την κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο? Ορίστε. Όχι, δεν νομίζουμε πως η σωτηρία θα υπάρξει. Τα γκρουπ στα οποία μιλάω νομίζουν ότι η Ελλάδα, και σας παρακαλώ να μην νομίζετε πως αυτή είναι η δική μου η ελπίδα, η Ελλάδα έχει λήξει ως χώρα. Ναι. Δεν θα υπάρξει ελληνισμός μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά σας λέω εν γέννη. Πού θα πάει αυτός ο ελληνισμός? Ο ελληνισμός θα υπάρχει, αλλά όχι αυτός ο ελληνισμός τον οποίο είχαμε πάντοτε. Να βγάλουμε τη σημαία μας, να σηκωθούμε και να πούμε εμείς είμαστε Έλληνες, όπως το κάναμε με τους Σκοπιανούς και τους είπατε θα σταματήσετε εκεί. Όχι, νομίζουμε πως θα είναι όπως η Φλόριδα των κρύων κρατών. Θα είναι αυτός ο οποίος ζει στη Φλόριδα και λέει είμαι από τη Φλόριδα. Και δεν θα λέει είμαι από τη Φλόριδα, να η σημαία μου. Ναι. Όπως κάνουμε τώρα και λέμε πως είμαστε Έλληνες. Αλλά αν μου επιτρέψετε και άλλη μια παρατήρηση. Παρακαλώ, γι' αυτό είστε βλέπω πως ο κόσμος. Για να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ κύριε Λαζάρου. Τι βλέπω όμως με λύπη είναι όταν βγαίνουμε, θα πω βγαίνουμε γιατί είμαι Έλληνας και ό,τι κάνετε εσείς το αισθάνομαι πως το κάνω κι εγώ. Έτσι είναι. Βγαίνουμε στα πεζοδρόμια, γίνεται η παρέλαση των όποιων με τις σημαίες τους λένε ότι θα κάνουμε αυτή την απεργία, τη στάση κτλ. Και καταραίει η οικονομία. Και κάθε μέρα που κάνουμε στάση εδώ, πόσα εκατομμύρια χάνονται. Και θα μου πείτε εσείς, άμα δεν το κάνουμε αυτό, πώς θα δείξουμε ότι δεν πρόκειται να πουλήσουμε την Ελλάδα? Τουλάχιστον οι εδώ μου φίλοι λένε αυτά. Και λέω εγώ μέσα μου, ναι, αλλά κάθε μέρα πάμε στο μηδέν, υπό το μηδέν οικονομικός. Χάνουμε δηλαδή την στιγμή που πρέπει να κερδίσουμε. Χάνουμε ένα μέρος της οικονομίας μας εδώ στην Ελλάδα με τις στάσεις εργασίας. Εντάξει, ας κάνουμε μία μέρα στάση, δύο μέρες στάσεις, πέντε μέρες στάσεις. Πέντε μέρες να πάει κάποιος στην εφορία και να τη βρει κλειστή και να λέει υπάρχει στάσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Το δεύτερο μέρος, αυτό που με φοβίζει πάρα πολύ, το χάος, το οποίο υπήρξε τρεις μέρες πριν στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκα κάτω και το είδα κάτω στην Τζιμισκή και όλοι περπατούσαν σωστά. Και λέω μακάρι να μπορούσα κι εγώ να περάσω με αυτούς, να πάω στην ίδια γραμμή, να δείξω κι εγώ πως έτσι είμαι. Μην το κάνετε κύριε Παπανδρέου, μην το κάνετε κύριε Σαμαρά. Πρέπει να βοηθήσετε την Ελλάδα, να τα βρείτε, να κάνετε κάτι τέρμα σε αυτό που συμβαίνει. Και μετά ξαφνικά από πουθενά ακούω μπουμ και κοιτάω πίσω μου και μου λέει γυναίκα μου φεύγα, πάμε να φύγουμε, γιατί πέτρες και σπασμοί και τζαμαρίες σπασμένες, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, εσείς και εγώ? Πώς θα πάμε στο Φωκά και στον άλλον και στον τρίτο
Και αντί να πληρώσουμε τα 10 που πληρώναμε για ένα μπλουζάκι, θα τα πληρώσουμε 11. Ο Φουκάς, ο άλλος που έχασε την τζαμαρία, δεν πρόκειται να τα βάλει από την τσέπη του. Θα τα βάλει κάπως μέσα σε αυτά τα λεφτά που πρέπει να πληρώσουμε για να αγοράσουμε ένα καινούριο σακάκι. Πώς επιτρέπουμε τους ολίγους να χαλάσουν το ελληνικό συναίσθημα ασφαλείας? Όταν φοβάται η γυναίκα μου και η φιλινάδα της να κατεβούν κάτω για να αγοράσουν και λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι φόβος, είναι πανικός. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ νομίζω πως κάτι πρέπει να γίνει. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Τσίτσα? Εγώ το βλέπω με μεγάλη επιφύλαξη και μεγάλο φόβο. Mm-hmm. Το βλέπω ως ένα χάος. Όταν μιλάω στο φίλο μου και στους άλλους φίλους μου, τους επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και λένε πώς τα βρήκες τα πράγματα στην Ελλάδα, και λέω εχθές 15 τζάμια σπάσανε στη πιο μεγάλη, πιο καλή, πιο επικερδή συνοικία της Θεσσαλονίκης στο κέντρο, στην Τζιμισκή. Mm-hmm. Όταν ο άλλος βρέθηκα πίσω από ένα μαγαζί και κατεβάσαν το κιουπέγγι γρήγορα, θα μας σπάσουν, θα μας ρημάξουν, και τρόμαξα ο ίδιος. Και λέω πώς έγινε αυτό? Να φοβάστε και να φοβάμαι και να φοβούνται και να κρυβόμαστε πίσω από την τζαμαρία που στη Θεσσαλονίκη μας. Δεν νομίζω ότι είμαστε πίσω στο 49. Το 49 το ζήσα. Ήρθανε στο σπίτι μου κομμουνιστές με τα πιστόλια και θυμάμαι ήμουνα πολύ μικρός τότε όταν σήκωσα τα χέρια ψηλά γιατί ψάχνανε για κάποιους. Και αυτός ο φόβος παρέμεινε μέσα μου. Mm-hmm. Εντάξει, και λέω σήμερα υπάρχει τέτοιος φόβος, αυτοί που σπάσανε τις τζαμαρίες, υπάρχει φόβος κάποιοι άλλοι σαν και αυτούς να μπουν μέσα στο σπίτι σου αύριο, στο σπίτι μου, να μας χτυπήσουν στο δρόμο? Λοιπόν, κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να υπάρξει, που να λέμε στην κυβέρνηση, που να πούμε στην κυβέρνηση, κοιτάξτε παιδιά, αυτός είναι άρρωστος ο δρόμος τον οποίο ακολουθείτε. Mm-hmm. Αλλά θα σας το πούμε αυτό με ένα νόμιμο δρόμο. Οι εργαζόμενοι όμως, κύριε Τσίτσι, κατά την άποψή σας, ποιον άλλον τρόπο έχουν για να αντιδράσουν? Εντάξει, αυτό το δρόμο. Ποιον άλλον τρόπο έχουν για να διαμαρτυρηθούν? Διότι βεβαίως αυτοί που έκαναν τις καταστροφές, τις οποίες πολύ καλά κάνατε και αναφερθήκατε, δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν άτομα τα οποία δηλώνουν ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Έτσι, δεν έχουν. Δηλαδή δεν ήταν, θέλω να πω ότι δεν ήταν μέσα στις συγκεντρώσεις και μέσα στις ομάδες των ανθρώπων οι οποίοι κατέβηκαν με την ταυτότητα ενός συνδικαλιστικού φορέα για να διαμαρτυρηθούν για τη στενότητα την οικονομική, για τις δουλειές τους, για τις περικοπές τους μισθούς και τις συντάξεις. Ήταν άνθρωποι του αντιεξουσιαστικού χώρου οι οποίοι το συνηθίζουν, θα λέγα και με τις πλάτες της αστυνομίας, διότι ποτέ δεν τους πιάνει. Να ρημάζουν, να σπάνε, να παρισφρίουν μέσα στις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, προκειμένου να κάνουν καταστροφές και να δείξουν με αυτόν τον δικό τους μοναδικό τρόπο την αντίδρασή τους. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ δεν ήθελα να εστιάσουμε στο τι έκαναν χθες οι αναρχικοί. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε στους λόγους για τους οποίους κατέβηκε ο κόσμος στον δρόμο. Και εγώ βλέπω ότι θα κατέβει στο επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερος κόσμος, διότι έρχεται χειμώνας, κύριε Τσίτσι. Έρχονται άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από αυτές που είχαμε το καλοκαίρι. Έρχονται τα φροντιστήρια του παιδιού. Έρχονται τα αγγλικά του παιδιού. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχονται άλλες ανάγκες, τις οποίες δεν τις είχαμε το καλοκαίρι και λίγο πολύ, κουτσά στραβά, τη βγάζαμε με λιγότερα χρήματα. Ο χειμώνας όμως δεν αστειεύεται και ήδη, όπως θα διαπιστώνετε και εσείς από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχει ήδη αρχίσει και δείχνει τα δόντια του φετινός χειμώνας. Δυστυχώς, εγώ ήλπιζα, πραγματικά σας μιλώ, εγώ προσευχόμουν κάθε μέρα φέτος να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ήπιο χειμώνα, δεδομένης και της τιμής του πετρελαίου, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας, δεδομένης της εμπορικής απραξίας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο κόσμος όμως, κύριε Τσίτσι, έχει αυτόν τον τρόπο να διαμαρτύρεται. Να κάνει απεργία, να κλείνει τα καταστήματα, να κλείνει τις υπηρεσίες που δουλεύει, να βγαίνει στον δρόμο, να φωνάζει συνθήματα κατά των αντιλαϊκών μέτρων που λαμβάνονται με τις επιταγές της Τρόικας.
Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Έλληνες πολίτες για να περισσώσουν ό,τι τους έχει απομείνει, ούτως ώστε να μπορούν να ζουν απλά με αξιοπρέπεια, εγώ θα πω, και όχι με πολυτέλεια, διότι αυτή θεωρώ ότι αγνοείται πλέον, ορίστε. Μια καινούργια κυβέρνηση. Ο κόσμος στο τέλος, μου φαίνεται, θα επιβάλλει τη θέλησή του και θα πει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, ο σωστός ο κόσμος, και θα πει ότι stop, τελειώσαμε. Δεν ακολουθούμε πλέον αυτά τα οποία μας κάνετε, κύριοι, και θα φύγετε να μπουν οι νέοι. Ποιοι είναι οι νέοι, δεν τους ξέρω. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιοι είναι οι νέοι. Ότι δεν έχουμε πάγκο, ότι δεν έχουμε πολιτικό πάγκο. Θα μου επιτρέψετε να σας το πω και αυτό. Σωστό αυτό. Αλλά σε κάθε μεγάλη κρίση, κάθε κρίση όλων, ειδικώς της Ελλάδος, παρουσιάζεται ένας Μέγας Αλέξανδρος, ας πούμε. Παρουσιάζεται ένας Λεωνίδας και λέει στους άλλους, θέλετε να σταματήσουμε στην Κόρινθο, να σταματήσουμε τους Ξέρξες. Όχι, θα τους σταματήσουμε στο Μαραθώνα. Και ίσως η Κόρινθος να είναι αυτό που θέλουν οι μεγάλοι. Να τα πάρουν όλα και να μην έχουμε στην Ελλάδα ουδέν που να είναι ελληνικό καθεαυτού του κράτους. Μου φαίνεται πως εκείνη είναι η Κόρινθος. Και μου φαίνεται πως σήμερα, όταν βγαίνει ο κόσμος και λέει σταματήστε, είναι ο Μαραθώνας. Έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στη χώρα μας, κύριε Τσίτσι. Και δεν μιλώ βεβαίως για τους κυβερνώντες τώρα, μιλώ για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται εκλογικά το εκλογικό σώμα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ και θέλω την άποψή σας σε αυτό και με αυτό θα κλείσουμε, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σαφώς και αναδεικνύουν το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης ως πρώτη στην προτίμηση αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν. Την ίδια στιγμή η έλλειψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων απέναντι στους πολιτικούς μας, ανεξαρτήτου κόμματος, νομίζω ότι χτυπάει κόκκινο. Όχι νομίζω, χτυπάει κόκκινο. Την ίδια στιγμή, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν, ότι δεν θα πάνε δηλαδή στην κάλπη για να ρίξουν την ψήφο τους, είναι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με μεγάλη μου λύπη το λέω, δεν υπάρχει ένας ηγέτης, τον οποίο να εμπιστεύονται οι Έλληνες ότι μπορεί να τους βγάλει από αυτό το τέλμα. Δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι κάποιος συγκεντρώνει με μια μεγαλύτερη προτίμηση από κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους, εμένα δεν μου λέει κάτι. Από τη στιγμή που αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι το κυρίαρχο. Πρώτος σε προτίμηση, τουλάχιστον σε αυτά που δείχνουν και με βάση αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι ο κανένας. Αυτή είναι η άποψη του ελληνικού λαού. Όπως φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις, που είναι ό,τι πιο επίσημο μπορούμε να έχουμε. Πρώτο σε προτίμηση των Ελλήνων για να διοικήσει την Ελλάδα είναι ο κανένας, κύριε Τσίτσι. Ορίστε. Ναι, αυτό είναι λυπηρό. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά οι πορείες και τα λοιπά, η αγανάκτηση του λαού θα φέρει κάποιον. Κάποιος θα παρουσιαστεί. Είναι αδύνατον μέσα μου να μπορώ να πω πως δεν υπάρχει ένας Έλληνας σωστός. Κάποιος Έλληνας θα βγει και θα παρουσιαστεί μπροστά μας. Μου φαίνεται. Πούντος αυτός, ποιος ξέρει. Όπως και στην Αμερική δεν είναι ο Ομπάμα, ούτε είναι οι άλλοι 7-8 πόσοι ήταν που βλέπουμε. Το ίδιο σύστημα εκεί, η ίδια απορία, ακριβώς η ίδια απορία. Ποιος θα μας σώσει στην Αμερική, λέμε σήμερα. Μας σώσει στην Αμερική. Αυτό είναι οξυμόρον, έτσι. Οξυμορινικό, πώς το λέμε εδώ πέρα. Κάποιος είναι στην Αμερική ο οποίος πρέπει να κάνει την εργασία. Δεν βλέπουμε κανέναν. Λοιπόν, ας το πάρουμε αυτό και το φέρουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Ακριβώς την ίδια κατάσταση. Πιο πολύ το αισθάνεστε εσείς εδώ πέρα, γιατί είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω πως σε κάποιο σημείο δεν θα είναι ούτε ο Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Παπανδρέου. Δεν το νομίζω. Σε ό,τι αφορά το πολίτευμά μας, κύριε Τσίτσι, εσείς εκεί στην Αμερική πώς το βλέπετε? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή
Είναι επικίνδυνο το ερώτημα, αλλά εγώ θα το θέσω, δεν με ενδιαφέρει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δημοκρατία ή έχει κάτι άλλο? Ορίστε. Ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ακυβερνησία. Εμείς το λέμε ακυβερνησία. Διότι η δημοκρατία, η οποία δεν κάνει δημοκρατικές κινήσεις, αλλά κάνει σπασμωτικές κινήσεις, και αυτή η δημοκρατία, η οποία λέγεται δημοκρατία, αλλά έχει, όπως τη βλέπουμε εμείς, πουλήσει τόσα και τόσους θησαυρούς οικονομικούς, θησαυρούς οι οποίοι είναι εθνικοί θησαυροί, δεν νομίζω πως είναι η δημοκρατία. Διότι ο λαός δεν, ποτέ δεν είπε ξεπούλησέ με. Δεν νομίζω πως είναι αυτό. Ακυβερνησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ πολύ ωραία συζήτηση. Θα σας ζητήσω όμως την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, μου είπατε ότι έρχεστε συχνά, να έρθουμε σε μια επικοινωνία για να ξανάρθετε να τα ξαναπούμε. Θα είναι η χαρά μου. Θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Η χαρά μου, και ελπίζω ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάδα μας. Μπορώ να σας κάνω ένα πολύ μικρό ερώτημα? Μπορεί να το θεωρήσετε και προσωπικό. Ωραία. Δώστε μας ένα λεπτό, κύριε Δαμιανέξη, παρακαλώ. Την επόμενη εβδομάδα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει. Είναι ο Αηδημήτρης. Βεβαίως. Είναι η απελευθέρωση της πόλεως. Βεβαίως. Είναι και ο εορτασμός του Όχι. Ακριβώς. Έχουμε την απελευθέρωση της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό. Έχουμε του Αηδημήτρη. Έχουμε και το Όχι. Μπορώ να σας ρωτήσω εσείς γιατί φεύγετε? Φεύγω γιατί πρέπει να πάω για να γυρίσω. Ναι, είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Άγιος Δημήτρης με όλους μας. Καλό ταξίδι σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Και υπογραμμό της Παρασκευής, 21 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ μαζί. Μου έλεγε τις προάλλες ο Μπαρμπαγιάννης από το Κορδελιό. Παίζαμε ένα τάβλι στο καπί της περιοχής του. Μου κέρδισε και ένα λουκούμι γιατί ήταν πολύ τυχερός τις προάλλες, αλλά θα πάρω ρεβάνς. Μου λέγε, βρε Λαζαράκο, αυτό το Γιάννη τον Τύρι, αυτό το φοροτεχνικό, γιατί τον φέρεις στην εκπομπή της Παρασκευής? Μας χαλάσει ο Σαββατοκυριακό. Δεν μπορείς να το φέρεις άλλη μέρα, Δευτέρα, ας πούμε. Δεν λέω, καλά, τώρα είναι θέμα. Περιμένουμε να τελειώσουν οι εξελίξεις σε όλες οι ανακοινώσεις μέσα στη βδομάδα, γι' αυτό τα λέμε Παρασκευή. Δεν πειράζει, λέει, φέρ' τον τη Δευτέρα. Κύριε Τύρι, τι γίνεται? Είναι κάθε φορά που βγαίνουμε, καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Κάθε φορά ήταν πολύ αυθόρμητο αυτό το σχόλιο του κυρίου, έτσι, ναι, του κυρίου Γιάννη. Ήταν πάρα πολύ αυθόρμητο. Μα αισθάνθηκε ο άνθρωπος. Είναι και γλυκύτατος άνθρωπος και την καλησπέρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει τώρα. Σίγουρα. Αυτοί που μας παρακολουθούν, μας παρακολουθούν συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι κάθε Παρασκευή που βγαίνουμε, τους ψυχοπλακώνουμε. Δηλαδή με αυτά τα οποία λέμε, αλλά σε εμάς. Έπεσε ο κλήρος. Ξέρετε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι η αγαπημένη μου συνήθεια να πηγαίνω και να επισκέπτομαι τα καπί της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι Θεσσαλονίκης. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι μια συνήθεια που δεν πρόκειται να την κόψω. Αλλά σας λέω, να μου λένε κάτι τέτοια πιπεράτα ώρες ώρες. Είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά και να μην ξεχνάμε, μια μας παρακολουθούν, ότι τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πιστεύω ότι είναι από τα λίγα κανάλια που το κάνουμε αυτό, που λέμε τα πράγματα και δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι ακούνε τα λακά, ψυχοπλακώνονται όντως και δεν ξέρουν τι γίνεται. Τους λέμε αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Τους δίνουμε κάθε φορά, πιστεύω να το έχουν διαπιστώσει όλοι, ότι αυτά τους λέμε είναι τα πραγματικά, αυτά που ισχύουν και αυτά που θα ισχύσουν. Του στεναχωρούμε λίγο, αλλά εμείς δεν ούτε νομοθετούμε, ούτε έτσι. Εμείς απλά κάνουμε έτσι. Ερμηνεία αυτών που νομοθετούν, το τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε μου ένα λεπτάκι να καλωσορίσω και τον συνδετημόνα μας, ο κύριος Δημήτρης Δίγκας. Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Δικηγόρος και πρόεδρος του ΣΥΑΒΕ. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων Βορείου Ελλάδος. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ για να μας δώσετε μερικά στοιχεία παραπάνω, διότι. Και αν επιτρέψετε να σας διακόψω. Ό,τι θέλετε. Να πείτε τον φίλο σας, τον Μπαρμπαγιάννη, ότι καλύτερα να τα ακούει Παρασκευή, ώστε να έχει όλο το Σαββατοκύριακο να τα χωνέψει, γιατί η Δευτέρα θα του χαλάσει όλη την εβδομάδα. Δεν έχετε και άδικο σε αυτό. Είναι μια πολύ καλή επισήμανση. Ήταν όντως πολύ καλή επισήμανση. Χάρηκα ιδιαίτερα για τόσο νέον άνθρωπο που ασχολείστε με τα καπί, διότι να ξέρετε, στις πολιτισμένες κοινωνίες ένας από τους βασικούς δείκτες του πολιτισμικού επίπεδου είναι η συμπεριφορά της κοινωνίας της οργανωμένης προς τους γέροντες.
και δευτερευόντως και προς τα ζώα. Mm-hmm. Είναι στοιχεία τα οποία η ελληνική κοινωνία είναι πολύ κάτω. Mm-hmm. Μεταξύ και άλλων δικτών. Εντάξει, αλλά... η ελληνική κυβέρνηση πάντως δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, διότι φέρεται και στους γέροντες και στα ζώα με τον ίδιο τρόπο. Τι λέτε, συμφωνείτε? Δεν έκανα τυχαία τον συνειρμό. Α, μάλιστα. Σας έπιασα. Έπιασα τη σκέψη σας όμως, γι' αυτό και το. Τι γίνεται τώρα με την αγορά κινήτων? Πρώτα να δώσουμε το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο. Ποιος θέλει, καταρχήν ξεκαθαρίζω, δεν θα το πω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας θέλει να το πει. Ας το πει κάποιος από τους δυο σας. Εγώ έχω βαρεθεί να λέω άσχημα πράγματα στον κόσμο. Λοιπόν, εμείς άσχημα πράγματα δεν λέμε. Θα προτιμήσω απλά, να το πείτε εσείς, μιας κάνουμε... ο κύριος Δίκας είναι πρωτοεμφανιζόμενος στην εκπομπή. Ναι. Εσάς έχουν συνηθίσει να τους ψυχοπλακώνετε τις Παρασκευές. Οπότε ο κλήρος πέφτει στο γενναίο. Να το πείτε εσείς και μετά συνεχίζουμε. Να πούμε όμως ότι κατ' εξοχήν αρμόδιος σήμερα, μια που είναι και καλεσμένο μας. Εδώ είναι ο πρόεδρος του ΣΥΑΒΕ και πρέπει να τονίσουμε εδώ πάνω ότι αντιπρόεδρος του ΣΥΑΒΕ είμαι εγώ. Mm-hmm. Και με όποια ιδιότητα θέλετε μπορείτε σήμερα να αλλάξουμε και λίγο την ιδιότητα του οικονομικού αναλυτή. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Δίγκας, ο οποίος έχει τρομερή εμπειρία πάνω στο ακίνητο, φυσικά έχει και καλούς συνεργάτες και αποδεικνύεται συνέχεια με τις παρουσίες τις οποίες κάνει. Θα μας πει πέντε πράγματα σήμερα για το ακίνητο και επειδή υπάρχουν σε εξέλιξη και ορισμένες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Νοέμβριο, καλό θα είναι να τα ακούσουμε διαστόματος του κύριου Δίγκα σαν πρόεδρου. Έτσι. Ναι, για την εξίσωση ποιος θα μας πει? Για την εξίσωση. Θα τα πούμε. Να, θα τα πούμε. Εντάξει, εμείς, πάνω, έτσι αλλιώς έχουμε. Πάντως σας ξεκαθαρίζω, θα το πω εγώ. Ναι, σε ποια εξίσωση αναφέρεστε? Στην εξίσωση μεταξύ των δύο αξιών των ακινήτων, κύριε Δέγκα. Αντικειμενικών και αγοραίας εννοείται. Ναι, θα φτάσουμε σε αυτό. Προσέξτε, δεν πάει η μικρότερη, η ανώτερη κοντά στην κατώτερη, πάει η μικρότερη κοντά στην ανώτερη. Αυτό είναι απλό σύμπτωμα και περιοδικό κάθε φορά, αλλά θα μπω στον πυρήνα της αντικειμενικής. Ο λόγος σε εσάς, λοιπόν. Να πάρω τη σκυτάλη από τον κύριο και την μπάσα από τον κύριο Τύριο, όπως λέτε στην ειδογλώσσα σας, και να σας πω ότι το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Χάγιατ, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνεται το Money Show με έναν από τους τομείς εξειδίκευσης στο real estate, στο οποίο καλούνται όλοι να ακούσουν πολύ περισσότερα από αυτά που θα ακούσουν σήμερα, διότι εντρεφούμε σε θέματα εξειδίκευσης γενικότερα της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους ανθρώπους στην αγορά. Οπότε πάρα πολλές από τις απορίες που μπορεί να έχει ο κάθε ένας μας μπορούν να λυθούν εκεί και είναι ελεύθερη η προσέλευση, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και θα διαφωτιστούν. Mm-hmm. Τώρα, για το θέμα των αντικειμενικών αξιών, δεν ξέρω γιατί το θέτετε, αλλά οι αντικειμενικές αξίες εντός εισαγωγικών δεν έχουν τύχει πλήρους διαλεύκανση στην αγορά και στον κόσμο γενικότερα. Το θέμα των αντικειμενικών αξιών, πρέπει να σας πω ότι το πρωτοεισήγαγε στην ελληνική πραγματικότητα η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, Πομιδά, με αγώνες πολλών ετών και έχει από το 1989, αν θυμάμαι καλά, κατορθώσαμε να το περάσουμε σαν νόμο του κράτους. Ναι. Το επιχείρημα για τη θέσπιση αυτού καθ' αυτού του συστήματος ήταν για να αφαιρέσουμε την αποφασιστική αρμοδιότητα από τον εκάστοτε ανατόπους έφορο στον καθορισμό της φορολογητέας ύλης στην μεταβίβαση ακινήτων. Με ακατάλητο τότε επιχείρημα τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων, των οικονομικών υπαλλήλων, ναι, διότι η εκτίμηση επί της οποίας επιβάλλονταν φόρος ήταν με βάση συγκριτικά στοιχεία. Τελείως αυθαίρετο. Ναι. Οι παλιότεροι καταλαβαίνουν τι λέω. Και οι νεότεροι καταλαβαίνουν. Πιστεύω. Πρώτον, αυτό ήταν ένα βασικό επιχείρημα. Mm-hmm. Δεύτερον, χωρίς να υπάρχει πεδίο επέμβασης, αποφασιστικής επέμβασης από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, θέτει ο νόμος την αξία αντικειμενικά, δηλαδή αναντήρητα, δεν υπάρχει πεδίο να αλλάξει. Ο φόρος είναι προϋπολογισμός από πριν. Ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι φόρο θα πληρώσεις αν αγοράσεις μία αξία τέτοια. Γιατί πήγαινε ο κόσμος να αγοράσει παλιότερα ακίνητο και έπρεπε να μαντέψει πού θα φτάσει η φορολογική του επιβάρυνση για τη μεταβίβαση.
Για να ευοδοθεί αυτό, έπρεπε να κινείται σε πλαίσια χαμηλότερα από την πραγματική εμπορική αξία των ακινήτων, διότι αλλιώς διακυβεύονταν ο ίδιος ο σκοπός. Εάν ήταν κάπου κοντά και υπήρξε κάποια ενδεχόμενη ταλάντωση στις τιμές, όπως υπάρχει σήμερα κάθετη, ο σκοπός του νόμου θα αναιρούνταν. Άρα η σύλληψη του σχεδίου περί αντικειμενικών αξιών, όπως εφαρμόστηκε πάρα πολύ επιτυχημένα επί τόσα χρόνια, έγκυται ακριβώς στο ότι οι αντικειμενικές αξίες θα υπολείπονται. Επαναλαμβάνω, η σημερινή κατάσταση κατά την οποία για τους συγκεκριμένους λόγους, ειδικότερους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, οι αντικειμενικές αξίες σε μαγικές φορές υπερβάλλουν τις αγορές, όχι γιατί τα ακίνητα έχουν χάσει την αξία τους, αλλά επειδή η χρηματοδοτική ικανότητα των εκασταχού ενδιαφερομένων έχει μειωθεί. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τις τράπεζες, έχουν κλείσει οι στρόφιγγες χρηματοδότησης, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και κυρίως, όπως σε κάθε οικονομική αγορά, έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Σήμερα δεν γνωρίζουμε, προχθές άκουσα στην τηλεόραση να γίνεται λόγος για την ΝΑ. Δηλαδή, και αν πάμε σε εθνικό νόμισμα, δεν θα λέγεται δραχμή, είπε κάποιος, αλλά να λέγεται μνά. Ακούγονται τέτοιες φεδρότητες. Σε τέτοια κλίματα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει καμία οικονομική δραστηριότητα, διότι κάθε οικονομική δραστηριότητα προϋποθέτει εμπιστοσύνη στην αγορά. Και άμα λείψει η εμπιστοσύνη, κατακρεουργούνται οι τιμές. Συνεπώς, οποιαδήποτε ιδέα για αύξηση των αντικειμενικών αξιών σήμερα, ή ακόμα χειρότερα κατάργησή τους, γιατί και κάτι τέτοιο είχε ακουστεί από αρμόδια χείλη πρόσφατα, είναι εκτός πραγματικότητας. Και ελπίζω να μην είναι ακόμα ένα πράγμα στο οποίο το ελληνικό κράτος θα βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Κύριε Τύρη, παρακαλώ. Πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε, πραγματικά είναι δύσκολο σε αυτή την οικονομική συγκυρία να μιλάμε για αύξηση αντικειμενικών αξιών τη στιγμή που πραγματικά καταραίουμε σαν κράτος, αλλά και από την άλλη πλευρά η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα εσήμανε τι? Μείωση στις τσέπες του φορολογουμένων. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε το τέλος ακινήτων, το νέο χαράτσι το οποίο μπαίνει τώρα πλέον και ήδη από αυτό το μήνα θα έρχεται στους λογαριασμούς. Ήρθε ήδη. Έχω παραλάβει ήδη. Ωραία. Για ένα πελάτη μου λογαριασμό. Κατά συνέπεια. Κατά συνέπεια. Ωραία, οπότε θα μας πείτε και πώς θα το γλιτώσουμε τώρα. Χωρίς πολλά-πολλά. Πώς θα το γλιτώσουμε. Εκεί λοιπόν. Έτσι δεν εκεί, όχι αυτό που πώς θα το γλιτώσουμε, θα το πούμε στο Money Show για να έχει ο κόσμος την ευκαιρία. Καλά, πείτε το και εδώ τώρα και το ξαναλέτε στο Money Show. Δεν μπορούμε δημόσια να το πούμε. Γιατί δεν μπορείτε δημόσια να το πούμε. Όχι, εμείς τα λέμε. Ποιο θα σα κάνει, ντά κανένα. Θα σα κάνει ντά ο κύριο Βενιζέλο. Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος ενεργεί σε θεσμικά πλαίσια. Όχι, γιατί τον κύριο Τσίπρα χθες πήγε να τον κάνει ντά. Δεν ξέρω αν τον προσέξατε στη Βουλή πώς κουνούσε το δάχτυλο. Ο κύριος Τσίπρας πήγαινε γυρεύοντας. Προς τον κύριο. Όχι, αυτό που λέει ο κύριος Δεκέας. Πήγαινε γυρεύοντας. Διότι δεν είναι σοβαρότητα. Δεν πειράζει. Είδαμε όμως μια αντίδραση από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος έδειξε ότι ήθελε να τον κάνει ντά. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπουμε έναν πολιτιακό άρχοντα να αναφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο και θα μου επιτρέψει. Άλλο μια λέξη, άλλο μια εντολή και μια διαταγή που θεώρησε ότι μπορούσε να δώσει ο κύριος Βενιζέλος. Κλείνει η παρένθεση, ήθελα να πω την άποψή μου γι' αυτό, γιατί εκνευρίστηκα. Εσείς την είπατε την άποψη, αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Επειδή ακούστηκε τελευταία και επίσημα πλέον και αρχίζει, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι αυτά που έλεγε μέχρι μερικές μέρες το Υπουργείο Οικονομικών θα ανεβάσουμε τις αντικειμενικές και τα λοιπά, εμείς αρχίσαμε να παίρνουμε το μολύβι και να κάνουμε τι? Να κάνουμε λογαριασμούς τι θα επιβαρυνθεί ακόμη ο πολίτης. Διότι και τι θα μείνει στην τσέπη τελικά. Και τι θα μείνει στην τσέπη τελικά. Πολύ σωστά. Αλλά βλέποντας τώρα την αντίδραση του κόσμου, και δεν είναι αντίδραση απλά, είναι αντίδραση και η δική μας, γιατί η Ένωση Φοροτεχνών Οικονομολόγων Βόρειο Ελλάδος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι συνέχεια κάνουμε παρεμβάσεις ανεξάρτητα το αν η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δέχεται ορισμένα πράγματα, δεν δέχεται. Εμείς έχουμε την υποχρέωση απέναντι στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας προς όφελος του ίδιου του πολίτη. Εδώ λοιπόν ακούστηκε και το εξής, αυτό που είπε και ο κ. Δίνγκας, ότι κάποια στιγμή θα κατεργηθούν και αντικειμενικές αξίες. Και θα μου πείτε τι θα γίνει. Ένα χάος. Δεν θα γίνει χάος. Θα μηδενιστούν οι μεταβιβάσεις. Θα μηδενιστούν οι μεταβιβάσεις, διότι θα κλατάει η αγορά και έτσι. Και ο έφορος θα είναι ο στρατηγός, ο οποίος θα πηγαίνει για ένα συγκεκριμένο ακίνητο
θα πηγαίνει ο κύριος Δίγκας και θα λέει αυτό το εκτιμώ, κατ' εκτίμηση δικιά μου, με 100.000, θα πηγαίνω εγώ, ο οποίος είναι φίλος μου, εφόσον και τα λοιπά, και θα το παίρνω με 60.000. Θα δούμε δηλαδή. Και αυτά επειδή που... εγώ, συγγνώμη, δεν θα δέχομαι να πληρώσω τις 100.000, δεν θα κάνω την πράξη έτσι. Και έτσι θα μείνει και ο έφορος χωρίς χρήμα και το κράτος χωρίς φόρο. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί και εκεί αυτό που γινόταν πριν 20 χρόνια, που όταν δεν υπήρχαν οι αντικειμενικές αξίες, ο κάθε έφορος ο οποίος έλεγε κατ' εκτίμηση και τι έλεγε, τι συγκριτικά στοιχεία έχω. Μα συγκριτικό στοιχείο είναι το όταν έχει κάποιος ότι θέλει να δικαιολογήσει πραγματικά χρήματα και λέει κάνει 100, θα το βάλω 200. Εάν πάρει σαν συγκριτικό μέτρο αυτό, τελείωσε. Ούτε ένα συμβόλαιο δεν πρόκειται να γίνει. Τι γίνεται, μαραζώνει η αγορά των ακινήτων. Ήδη είναι κάτω του 50% οι μεταβιβάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δικηγόροι, επειδή είναι και υποχρεωμένοι να βρίσκονται στα συμβόλαια, ξέρουν από τις παραστάσεις που κάνουν στα συμβόλαια. Ήδη το νούμερο που μας έδωσε ο πρόεδρος εδώ, το 50%, είναι αυτό όντως που υπάρχει. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι, δεν εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε και το 70% και το 80%. Διότι ποιος θα πάει να πάρει ακίνητο. Παρόλο που επαναλαμβάνω ότι πολλές φορές το έχω πει εδώ, ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 η αγορά ακινήτου, οτιδήποτε ακινήτου, δεν υπόκειται σε υπόθεν έσχεση. Αυτό νομίζω ότι είναι και μια παγίδα εν μέρη, διότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει μετά από χρόνια για να μας ελέγξει και τα χρήματα τα οποία έχουμε βρει. Σήμερα όμως, για να δώσει μια όθηση, τι λέει, αγόρασε ακίνητο κύριε Λαζάρου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου ό,τι αγοράσεις δεν έχει, δεν υπόκειται σε υπόθεν έσχεση το χρήμα αυτό το οποίο πληρώνεις για να αγοράσεις το ακίνητο. Ναι. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου εδώ. Καλά και εγώ. Δεν τίθεται διότι σίγουρα. Δεν είμαστε άβουλα όντα για το Θεό. Ακριβώς. Δύο θέματα ήθελα πρόσφατα. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Πρώτον, να αρχίσω από αυτό το λεγόμενο χαράτσι και να σας εξηγήσω γιατί δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν να μην πληρώσει, διότι είναι νόμιμη υποχρέωση όλων μας να πληρώσουμε. Ακόμα και αν υποτεθεί, γιατί υπάρχει σχετικός επιστημονικός ισχυρισμός, ότι το κράτος με νόμο, μη νόμιμο, αντισυνταγματικό νόμο, επιβαρύνει τη ΔΕΗ υποχρεώνοντάς την να παραβεί τη σύμβαση που έχει με τους καταναλωτές, τους πελάτες της, κόβοντας το ρεύμα ενώ έχουν εξοφλήσει την αντιπαροχή τους των ποσών για την κατανάλωση του ρεύματος. Στον λογαριασμό που είδα, που σας είπα πρόσφατα, προχθές μου ήρθε, έχουν προσθέσει απάνω βάσει των διατάξεων του νόμου ΤΑΔΕ, κόβουμε το ρεύμα. Εν υπάρχει και μία απειλή δηλαδή της ΔΕΗ. Είναι με μια πρόσθετη σφραγίδα στα υπάρχοντα καινούργια έντυπα της ΔΕΗ που λαμβάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα, ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ είχα πει ότι αυτό είναι εξόχως αντισυνταγματικό μέτρο. Να σας εξηγήσω την προσωπική μου επιστημονική άποψη. Τη στιγμή κατά την οποία ο οποιοδήποτε νομοθέτης, κοινός νομοθέτης, λέει ότι επιβαρύνω με φόρο κεφαλαίου, γιατί περί φόρου κεφαλαίου πρόκειται, την ακίνητη περιουσία, τη στιγμή κατά την οποία μπαίνει ο επιθετικός προσδιορισμός ακίνητη περιουσία, υπάρχει αντισυνταγματικότητα, παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας. Γιατί να επιβαρύνεται μόνο η ακίνητη περιουσία με φόρο κεφαλαίου, επειδή, γιατί το ξέρουμε όλοι, επειδή είναι εύκολος στόχος. Είναι ακίνητη περιουσία, το λέει η λέξη. Κάθεται εκεί, το βρίσκεις, το κατάσχεις ό,τι ώρα θέλεις. Δεν είναι ούτε μετρητά να τα πας στην Ελβετία και να μας εμπέζεις όπως μας εμπέζουν οι κρατούντες επί χρόνια ότι θα φέρουν τους φοροφυγάδες. Ανακοίνωσαν ένα κατάλογο προχθές, ποσά και ιδιότητες. Δεν μας είπαν ποιοι είναι. Έτσι, έτσι είναι. Και σήμερα έτσι να συμπληρώσω, σας διακόψω λίγο, για να μην το ξεχάσουμε στη μουρή της συζήτησης, για να ξέρει και ο κόσμος. Σήμερα ανακοίνωσε το Υπουργείο το εξής. Για όσους δεν καταβάλουν αυτό το τέλος. Για τον άλλο θα και τα λόγο. Γιατί είχαμε πει, πολύ έχει γίνει συζήτηση, ότι μερικοί θα πάνε και στο Ταμείο Παρακαταθήκων να πληρώσουν την κατανάλωση ρεύματος, δημοτικά τέλη και τα λοιπά και θα τα πληρώσουν το χαράτσι. Εδώ τι γίνεται. Λέει ότι θα κάνει παρακράτηση από τους μισθούς και τις συντάξεις, εφόσον πρόκειται για αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Για τους υπόλοιπους, δε, τον ελεύθερο απειλή δηλαδή. Ναι, βέβαια, σου λέει, θα τα πάρω από εκεί. Χούντα, συγγνώμη, αυτό είναι χουντικό. Έρχεται από την άλλη μεριά. Και τι έχουμε για δικτατορία, δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι χουντικό. Έχει περάσει με πλειοψηφία στη Βουλή. Είναι νόμος. Είναι νόμος του κράτους. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Εντός των πλαισίων του συντάγματος. Άλλο αν πάσχει αντισυνταγματικότητα για άλλους. Α, έτσι, μπράβο.
Εντάξει. Το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή, επειδή και δεν λέμε, έχω να σου πληρώσω. Για να συμπληρώσουμε. Θα το κρατήσεις από το μισθό μου. Κύριε Λαζάρου, για να συμπληρώσουμε και το τελευταίο. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Λέει λοιπόν. Καθόλου καλά δεν πάμε. Θα αρχίσω να τηρίζω τώρα. Ανακοίνωση την οποία έχω ανεβάσει και στο διαδίκτυο, στη σελίδα. Η πρωινή είδηση. Και λέει το εξής. Ότι για όσους δεν πληρώσουν, θα προβούν μέχρι και σε κατασχέσεις. Τώρα, το κατά πόσον είναι εφικτό αυτό να κάνει κατάσχεση επειδή δεν πλήρωσε την. Πιανού τερτή, ποια είναι, είναι αυτά. Αυτά. Της Τρόικας. Αυτά είναι οπωσδήποτε της Τρόικας, η οποία πιέζουν και θέλουν χρήματα. Έχει επιβάλει στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει μετρητά. Και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει μετρητά από όπου μπορεί. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν. Γιατί μόνο η ακίνητη περιουσία, γιατί όχι η κινητή περιουσία. Να επιβάλλει έκτακτη ειδική εισφορά στην κινητή περιουσία. Στις καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εντός και εκτός Ελλάδος. Ελλήνων. Φορολογικών υποχρέων στην ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Και στις άειλες αξίες. Γιατί οι άειλες οικονομικές αξίες που τηρούνται σε χαρτοφυλάκια χρηματοπιστωτικών οργανισμών να μην. Επιβαρυνθούν με φόρο κεφαλαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά τα μισθώματα. Το λέτε και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κατάλαβα γι' αυτό και με καταλάβατε ότι αρχίζω και τρέχω. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι η πανδημία. Και να μην τρέξετε πολύ, σας πω ότι θα είστε μαζί μας και την επόμενη Παρασκευή, οπότε μην ανησυχείτε. Αποδέχομαι απριόρι την πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Το δεύτερο θέμα μεγάλης εμβέλειας και εφαρμογής mm-hmm. είναι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων αποτελεί τη μοναδική τριτοβάθμια οργάνωση. Μη πρόσωπο μη δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, mm-hmm. Η οποία θεσπίστηκε με τον νόμο να συμμετέχει εισάξια στις επιτροπές οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν παρά τις αντιπεριφερειάρχη, πώς λέγεται τώρα, αντιπεριφέρεια, παρά τις αντιπεριφερίες, mm-hmm. Ως διοικητικά. Περιφερειακή ενότητα, θα μου επιτρέψετε. Ναι, ναι, σε αντιπεριφερειακή ενότητα, σε αντιπεριφέρεια, σε βαθμό αντιπεριφέρειας θα λειτουργήσουν. Τους πρώην νομούς δηλαδή. Mm-hmm. Είναι οι λεγόμενες επιτροπές επίλυσης μισθωτικών διαφορών. Οι πρώην νομοί είναι οι σημερινές περιφερειακές ενότητες. Α, έτσι λέγονται. Ναι, έτσι. Όχι αντιπεριφερειές. Όχι. Τέλος πάντων. Έχετε δίκιο. Δεν είμαι. Οι υπηρεσίες λέγονται αντιπεριφέρειες ναι, και ο Προεδρεύων είναι ο αντιπεριφερειάρχης. Ορίστε. Λοιπόν, θα λειτουργήσει ένα διοικητικό, διαιτητικό όργανο στο οποίο μπορούν οι ιδιώτες να καταφεύγουν για να λύσουν την διαφορά τους μόνο όσον αφορά τα μισθώματα των επαγγελματικών, των λεγόμενων εμπορικών μισθώσεων. Δηλαδή, εάν έχουν κάποια αντιδικία στην εποχή αυτή που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πόσο πτωτικά είναι. Πτωτική είναι η τάση των επαγγελματικών μισθωμάτων. Αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν, μπορούν εν είδη επί διαιτησίας να καταφύγουν εκεί. Δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι ένα προστάδιο, μια προδικασία πριν καταλήξουν στα δικαστήρια. Η Ομοσπονδία Διεκτών Ακινήτων συμμετέχει με ένα εκπρόσωπό της και μάλιστα έχουμε πάρει απόφαση να είναι νομικός, δικηγόρος ή όχι. Mm-hmm. Προεδρεύεται από νομικό σύμβουλο του κράτους. Και συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των επαγγελματικών οργανώσεων. Μάλιστα. Εκεί καταφεύγουν, προσπαθούμε να επιλύσουμε. Η Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων συνιστά να μην καταφεύγουν ούτε εκεί τα μέλη της, δια των κατατόπων σωματείων. Συμβουλεύουμε τα μέλη μας να συνεννοούνται με τους μισθωτές τους και να βρίσκουν την χρυσή τομή όπου είναι δυνατόν, γιατί καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Και να μην καταφεύγουν σε αυτά, διότι. Είναι καλύτερα έναν καλό μισθωτή να τον κάνεις σκόντο για να μην τον χάσεις παρά να οδηγήσεις σε αντιδικίες. Mm-hmm. Καλά, και δεν είναι και καιρός για δικαστήρια σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν είναι καιρός για δικαστήρια, αλλά έχουμε σαν λαός μια δικομανική τάση. Ναι, ναι. Τώρα να μην έχει κάποιος να σου δώσει τον νίκη επί 10 μήνες επειδή δεν έχει, όχι επειδή και τελευταία δεν θέλει. Βάλετε. Και να τον πας στα δικαστήρια είναι όλο τελευταία, κουλό. Κύριε Λαζάρου, βλήθηκε και η δικαστική εξουσία και μάλιστα και διαστόματος πρωθυπουργού. Είναι πολύ επικίνδυνα χωράφια να χτυπάς τους δικαστές. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο θεμέλιο, είναι η κολόνα της δημοκρατίας. Αν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη βαλόμενη από τις άλλες δύο εξουσίες, ουέ και αλίμονο. Δεν πρέπει να προκαλούμε την δικαιοσύνη και πρέπει να την έχουμε και καλοπληρωμένη για να μην έχει ευήκο ο νους προς αλλού. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε κύριε καλά. Κύριε Τύρι, δεν ξέρω εμείς πότε θα ξαναπούμε τώρα. Μπορεί να το κάνουμε Δευτέρα τελικά. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Θα πούμε του φίλου του Μπαρβαγιάννη, σήμερα δεν το στεναχωρέσαμε. Μπορεί να κάνει Σαββατοκύριακο άνετο. Αλλά την επόμενη φορά θα πούμε άλλα πράγματα. Την επόμενη Παρασκευή θα είναι μαζί μας και ο κύριος Δικαστής. Μετά την παρέλαση.
Έχουμε 28, θα την κάνουμε μάλλον την προηγούμενη. Δεν καταλαβαίνω. Για εμείς εκπομπή, γιατί να μην κάνουμε, δεν θέλετε. Α, όχι, δεν ξέρω. Εντάξει, θα την κάνουμε την Πέμπτη. Καταρχήν, εγώ να πω ότι την Παρασκευή παραδοσιακά κάθε χρόνο, την επέτειο του όχι, κάνουμε μία συζήτηση με τον Χρήστο τον Αλβανό, τον ποινικολόγο, και αναφερόμαστε κάθε χρόνο. Εξαιρετικό. Προσθέτουμε καινούργια όχι που δεν είπαμε. Γιορτάζουμε την ημέρα του όχι, αναφέροντας όχι που δεν είπαμε. Θεωρώ ότι φέτος θα έχουμε πολύ περισσότερα όχι να προσθέσουμε σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Κύριε Δίκα, κύριε Τρίση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς ήρθατε, κύριε. Σε όλους. Και χαρά σε όλους.